εργασιακές σχέσεις, ακολουθεί μέτρα επιδότησης της ανεργίας και όχι επιδότησης της εργασίας, κάτι πρωτοφανές σε όλη την Ευρώπη. Ουσιαστικά λέει στις επιχειρήσεις ότι θα σας απαλλάξω από το εργασιακό κόστος εάν προχωρήσετε σε αναστολή συμβάσεων εργασίας. Αυτό κατά την άποψή μας θα οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δυσμενή πραγματικότητα αμέσως μετά το τέλος της πανδημίας. Στο διεθνή χώρο και πάλι δεκάδες